ακόμα multi-culti επεισόδιο. Όπως είδατε τις τελευταίες 2-3 εβδομάδες, έτσι πήρα ρεπό από το YouTube. Έτσι λίγο να χαλαρώσω κι εγώ. Δεν προλάβαινα, δεν είχα χρόνο έτσι για βιντεάκια. Το ωράριό μου στη δουλειά ήταν αρκετά δύσκολο. Οπότε και αυτή τη βδομάδα είναι δύσκολο, αλλά πρόλαβα έτσι να κάνω ένα βιντεάκι, να σας κάνω πάλι ένα έτσι δωράκι. Όπως είχατε δει πριν δύο μήνες περίπου, σας είχα δείξει το unboxing του Xiaomi Mi Band 4. Το καλό και κακό με το συγκεκριμένο Mi Band είναι ότι μ' άρεσε πάρα πολύ, αλλά από τη στιγμή που έχω smartwatch δεν το χρησιμοποίησα, το έβαλα στο ντουλάπι, δηλαδή το χρησιμοποίησα 2, 3, 4, 5 μέρες, οπότε είναι καινούριο, είναι στο κουτί του και είναι κρίμα, το σκεφτόμουν να το είχα στο ντουλάπι και λέω δεν το χρησιμοποιώ, κρίμα είναι που κάθεται έτσι, οπότε είπα να το χαρίσω, να το κάνω δωράκι σε ένα από εσάς, οπότε έχουμε ένα ακόμα giveaway εδώ στο Multi Curti Unboxing με ένα τυχερό από εσάς να κερδίσει το Xiaomi Mi Band 4, το οποίο είναι global version, δηλαδή είναι στα αγγλικά, με το φορτιστή του, με το κουτάκι του, κανονικά όμορφα, ωραία όλα. Αλλά πριν το κερδίσει κάποιος από εσάς και από κάτω από το βίντεο θα έχω πληροφορίες πώς παίρνετε μέρος στο διαγωνισμό. Ξέρετε, εδώ στα giveaways το Multi-Curti Unboxing είναι πάρα πολύ απλά τα πράγματα. Απλά να είστε συνδρομητές στο κανάλι και ένα σχόλιο συμμετοχή από κάτω. Εντάξει, άμα θέλετε να κάνετε like, κάντε και like, καλό είναι. Υπάρχουν και προφίλ στο Instagram και εκεί μπορείτε να τσεκάρετε διάφορα πραγματάκια και αυτό καλό είναι. Απλά αυτά που θέλω εγώ είναι να είστε συνδρομητές στο κανάλι και ένα σχόλιο συμμετοχή από κάτω. Πάμε όμως να δούμε έτσι λίγο παραπάνω το Mi Band 4, που το θεωρώ είναι μια πάρα πολύ καλή επιλογή και στα χρήματα που βγαίνει τώρα στην αγορά της Κίνας γύρω στα 25 ευρώ. Γενικά, άμα χρησιμοποιείς κανονικό ρολόι, αναλογικό, όχι smartwatch, είναι μια πάρα πολύ καλή επιλογή. Αν είσαι με το smartwatch, το να τα έχω και τα δύο στο χέρι είναι πλεονασμός. Όμως, πάμε να το δούμε λίγο καλύτερα. Το πολύ ωραίο με το Xiaomi Mi Band 4 πλέον είναι ότι έχουμε έγχρωμη οθόνη, touchscreen όπως βλέπετε εδώ πέρα, μια χαρά. Το ωραίο είναι ότι έχει ωραία φωτεινότητα, πάει καλά, απλά εμένα αυτό που με χαλάει είναι το περιθώριο της οθόνης είναι αρκετά μικρό, δηλαδή είναι από εδώ μέχρι εδώ. Οπότε λίγο με στο συγκεκριμένο έτσι θεματάκι που έχω βάλει, που δείχνει το ρολόι, που είναι όλο μαύρο, δεν μας χαλάει. Άμα βάλεις κάτι έτσι με χρώμα, φαίνεται το περιθώριο και φαίνεται λίγο, στα δικά μου έτσι μάτια, λίγο άσχημα. Πάλι αυτό που μου άρεσε πάρα πολύ είναι ότι κρατάει κλασικά η μπαταρία του πάρα πολλές μέρες, γύρω στις 12-15 μέρες κράτησε, έτσι όπως το υπολόγισα εγώ με την χρήση που το είχα 3-4 μέρες και μετά που το είχα στο ντουλάπι πήγε και 20-25 μέρες. Μου άρεσε, δύο φορές το πήρα για τρέξιμο, το GPS του στο τρέξιμο δούλεψε πάρα πολύ καλά και οι μετρήσεις που μου είχε κάνει εμένα σε σχέση με το Mi Band και σε σχέση με το Huawei το GT Smartwatch και το Amazfit το Verge που έχω, οι μετρήσεις ήταν ακριβώς οι ίδιες με μια απόκληση 5% πάνω κάτω, αλλά με το GPS και με την εφαρμογή του Mi Fit δουλεύει πάρα πολύ καλά. Τι έχει άλλο το ρολογάκι μας? Εκτός ότι είναι αδιάβροχο IP68, οπότε σημαίνει ότι και πλένουμε τα χέρια μας και κάνουμε ντους και στην πισίνα χρησιμοποιείται, δεν είναι για θάλασσα, δεν το συνιστώ. Πάμε να δούμε εδώ πέρα κάποια πραγματάκια. Εδώ πέρα κάτω status κατευθείαν μας δείχνει πόσα βήματα έχουμε κάνει σήμερα, το φορούσα. Έχει να μετρήσουμε τον καρδιακό παλμό, μια χαρά. Έχει εδώ τις γυμναστικές μας, λέει outdoor running, οπότε ενεργοποιείται το GPS. Έχει διάδρομο, έχει ποδήλατο, έχει περπάτημα. Αυτό μου άρεσε πάρα πολύ, το exercise όταν είσαι στο γυμναστήριο το βάζεις και μετράει γενικά τις θερμίδες και όλα αυτά. Έχει και πισίνα όπως σας είπα. Μου άρεσε πάρα πολύ στο θέμα της, το μετρήσιο ήταν πάρα πολύ καλό. Εδώ μας δείχνει τον καιρό, πάρα πολύ ωραία. Notification παίρνει, εγώ δεν το χρησιμοποίησα με το notification, δεν μπορώ να σας πω πάρα πολλά. Επειδή είναι ακόμα η αγγλική, είναι international version τέλος πάντων, αλλά δεν έχει ελληνικά, είναι λίγο μανίκι πώς τις δείχνει τις ειδοποιήσεις στα αγγλικά και σε αυτά. Εγώ δεν το χρησιμοποιώ, οπότε δεν με απασχολεί το συγκεκριμένο έτσι ζήτημα. Έχει το ξυπνητήρι μας, έχει εδώ για τη μουσική, έχει το χρονόμετρο, έχει find device και αθόρυβο. Γενικά θεωρώ ότι άμα χρησιμοποιήσω, όπως είπα και πριν, ένα αναλογικό ρολογάκι, είναι το καλύτερο γκατζετάκι που μπορείς να έχεις στο χέρι σου, γύρω στα 20-25 ευρώ. Βλέπεις την ώρα σου, βάζεις τα ξυπνητήρια σου, μετράς τα βήματά σου για τη γυμναστική, όλα μια χαρά. Και γενικά μου άφησε πάρα πολλές καλές εντυπώσεις στο συγκεκριμένο Mi Band. Και αν δεν χρησιμοποιούσα smartwatch, θα το είχα αυτό εννοείται στο χέρι μου κάθε μέρα, δεν θα κανένα πρόβλημα. Το πολύ ωραίο είναι ότι, όπως βλέπετε εδώ, παίρνει και διάφορα watch faces. Κατεβάζεις το Mi Fit, έχει τρελούς που με ρωτάνε τι εφαρμογή κατεβάζεις στο κινητό και σε όλα αυτά. Είναι το Mi Fit, είναι το, εδώ και χρόνια με το Mi Band 1 2014-15 το Mi Fit είναι, οπότε μην τρελαίνεστε. Είναι εδώ πέρα, μας λέει κάποια πραγματάκια για το ρολογάκι μας. Από εδώ πέρα μέσα βλέπεις όταν τρέχεις, όταν στην προπόνηση βλέπεις
με το GPS τη διαδρομή σου, μια χαρά, όμορφα, ωραία όλα. Και το πάρα πολύ ωραίο είναι ότι έχει, επειδή είναι έγχρωμη οθόνη, παίρνει και διάφορα έτσι watch faces. Άμα να δούμε εδώ και την εφαρμογούλα, τη Mi Band 4, όπως λέει εδώ, που γίνονται τα watch faces, μια όποια να είναι που βρήκα, δεν το ψάξα πάρα πολύ. Όπως βλέπετε εδώ, όλα αυτά τα watch faces, όπως τα βλέπετε εδώ, μπορείς να τα βάλεις στο ρολογάκι σου. Πάρα πολύ εύκολα, πάρα πολύ απλά, χωρίς πολλά-πολλά. Π.χ. να βάλουμε, ποιο να θέλετε να βάλουμε. Να βάλουμε αυτό εδώ που λέει το background, π.χ. Το πατάς, πατάς εδώ, loading please λέει, ok. Και install, ok, open Mi Fit, τέλεια. Πας εδώ στο προφίλ, πας στο Mi Band, ρυθμίσεις προβολής band. Και βάζεις αυτό εδώ όπως το λέει και μέσα στις ρυθμίσεις, όπως το έγραφε μέσα. Γίνεται συγχρονισμός. Πλέον το ρολογάκι μας έχει άλλο watch face. Αυτό είναι το ωραίο γιατί δεν το βαριέσαι το ρολογάκι. Στα προηγούμενα Mi Band που ήταν ασπρόμαυρη οθόνη, απλά έβλεπες την ώρα και όλα αυτά. Εδώ με τα watch faces τα διαφορετικά είναι ωραίο γιατί κάθε μέρα μπορείς και όποιος αρέσει watch faces και μου φαίνεται έχει και εφαρμογές να κάνεις δικά σου watch faces, κάτι τέτοιο. Δεν το έχω ψάξει πάρα πολύ το θέμα. Αλλά γενικά είναι μια πάρα πολύ έτσι ένα ωραίο πραγματάκι που έχει το Mi Band 4 να αλλάζει τα watch faces. Το ωραίο είναι ότι μπορείς να αλλάξεις και τα λουράκια σου, να βάλεις έτσι κάποιο δερμάτινο, μπορείς να βάλεις κάποιο έτσι μεταλλικό και να είναι ωραίο για κάθε σου έξοδο. Οπότε αυτά λοιπόν φίλοι μου και σήμερα με το Mi Band 4 και το giveaway που κάνουμε εδώ στο κανάλι. Ο διαγωνισμός θα διαρκήσει γύρω στις 10 μέρες. Να πάρετε όλη μέρος και μόλις λήξει ο διαγωνισμός θα κάνουμε την κλήρωσή μας και ένας τυχερός θα το κερδίσει. Οπότε αυτά λοιπόν φίλοι μου και σήμερα από μένα. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Τα λέμε σε επόμενο επεισόδιο. Bye bye.